Καλημέρα, τι κάνεις? Γεια σας. Πώς είσαι? Διαβάσαμε κάποια μηνύματα που σου στείλανε στο Instagram σου. Η αλήθεια είναι ότι στεναχωρηθήκαμε πάρα πολύ. Γιατί βρέθηκες... Δεν στεναχωριέστε ή δεν υπάρχει κανένας λόγος. Βρέθηκες και σε δύσκολη θέση να μπεις στη διαδικασία να απαντήσεις. Είναι κάτι που δεν θέλω να δώσω συνέχεια καθόλου και δεν έχω λόγο να κάνω κάποια δήλωση παραπάνω. Έχει χαθεί το μέτρο στα social media, είναι γεγονός αυτό. Αλλά προχωράμε, ναι, είναι όλοι ευτυχισμένοι. Είδαμε ότι η Μαρίσα Νατσάκη θα κινηθεί νομικά σε τέτοια κακόβουλα σχόλια. Εσύ θα κάνεις κάτι τέτοιο? Να συμβαίνει αυτό, γιατί δεν μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει τόσο. Απάντησε και εσένα, όπως είδαμε. Δεν έχω σκοπό να ασχοληθώ παραπάνω. Αλήθεια, δεν θα κάνω σε κανέναν τη χάρη. Να το ελαφρύνουμε και λίγο. Να το ελαφρύνουμε λίγο. Σε είπε μαγκούφα, ότι πριν ήσουν ο μαγκούφα. Ω, κύριε Λιάγκα. Έχω πολύ χιούμορ και γέλασα. Μετά το συνέχισε, του είπε ότι σε ενόχλησε. Όχι, και δεν με ενοχλεί, δεν είμαι επαρξιάρα. Άρα αυτό σημαίνει ότι βρήκε σχέση. Είσαι σε σχέση. Καλημέρα. Τι γλυκό κορίτσι είναι αυτό και τι ωραία που αντιμετώπισε. Στάθηκε, απάντησε μια χαρά, δεν έτρεχε σαν τη συναδελφό της. Και τον Ηλιάκο μας και το Ζωφάκι, ο οποίος γελάς με τη φωνή. Αντεσυμπέλ στο Θεό εκεί πάνω. Λοιπόν, ωραία το αντιμετώπισε με χιούμορ. Ωραιότατα. Πώς φαίνεται ότι είναι ερωτευμένη? Γι' αυτό. Πολύ. Είναι δυνατόν όμως τη νέα κοπέλα να τη λένε μαγκούφα, παιδιά. Δηλαδή, πόσο κακία μπορεί να γίνει. Είναι τρελή μερική, μας γράφουν κάτι πράγματα τόσο αστεία. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Εντάξει, ισορροπημένη πολύ, Ελένη, οπότε μια χαρά.